ερασιτεχνικός χειροτίκτης. Αλλά έχω λιώσει γύρω στα 5-6 κιλά κερί πολύ γρήγορα, λόγω καλοκαιριού βέβαια, πέρσι. Ένα θελιζόλ δοχείο, αυτό εγώ το βρήκα στα ανακυκλώσιμα σκουπίδια ενός ξενοδοχείου, είχε μέσα γλυκά, αλλά πρέπει να είναι η ίδια συσκευασία με αυτά που βάζουν τα ψάρια στη λαϊκή. Έχει αρκετό βάθος, δεν είναι ρηχό, αλλά δεν μας πειράζει, οτιδήποτε θελιζολένιο δοχείο κάνει, με το καπάκι του βέβαια. Έχω το καπάκι, το οποίο το κόψα, και έχω κολλήσει με σιλικόνη ένα τζαμάκι 4 χιλιοστών που πήγα σε ένα τζαμτζίκι, μου το κόψε, 3,5 ευρώ μου πήρε, 4, δεν θυμάμαι. Και κλείνει, σφραγίζει καλά. Εδώ έχω ένα δοχείο, από τυρί πρέπει να είναι αυτό. Βέβαια είναι λίγο ψηλό το δοχείο, άμα ήταν πιο ρηχό θα ήταν πιο καλά, γιατί μπορείς να στηβάζεις πιο πολύ κερί. Λοιπόν, ένα δοχείο το οποίο έχω βάλει μια σίτα. Η σίτα εξυπηρετεί στο ότι το βάρος του κεριού δεν θα βουλιάξει το φίλτρο. Θα σας πω για το φίλτρο σε λίγο. Λοιπόν, έχω βάλει ένα στριμματάκι, γιατί είναι μαλακιά αυτή η σίτα, αλλά η σίτα που χρησιμοποιώ για τις βάσεις για τα κουτιά είναι ακόμα πιο καλύτερη, δεν χρειάζεται τίποτα, απλά τη λυγίζεις λίγο γύρω γύρω και στέκεται σκληρή και μόνη της, χωρίς να έχει το στριμματάκι γύρω γύρω. Μας περιπτώσει το δοχείο σας, ένα δάχτυλο νερό μέσα. Ένα δάχτυλο νερό, ούτως ώστε όταν πέφτει το κερί μέσα και θα κρυώνει κατευθείαν, αλλά και δεν θα κολλήσει στο πάτο του κουτιού, του πλαστικού. Ένα δάχτυλο λοιπόν νεράκι μέσα, το βάζουμε εδώ. Πανάκια από τη λαϊκή, 1 ευρώ τα 10. Είναι πυκνό σαν φίλτρο αυτό, και όπως θα το βάλουμε θα πρέπει να το κόψετε, να μην εξέχει, και λίγο αν εξέχει, όταν θα μπει το κερί και θα μετατραπεί το με τη ζέστη σε λάδι πλέον το κερί, θα το ποτίσει, και άμα λίγο εξέχει θα αρχίσει να σας στάζει απ' έξω το κερί. Οπότε τσίμα τσίμα το κόβετε και το βάζετε εδώ, δηλαδή και λίγο παραμέσα να είναι, δεν μας πειράζει, γιατί θα κάνει μια κοιλιά, οπότε το κερί από το κέντρο θα, ο μεγαλύτερος όγκος του θα στάζει. Το κόβετε και το βάζετε, και από εκεί πέρα το φορτώνετε με κερί. Το φορτώνετε με κερί, το καλύπτετε και το βγάζετε στον ήλιο. Τους καλοκαιρινούς μήνες, και δεν μιλάμε για καύσονες και τέτοια, τώρα που έχει 26-27 βαθμούς, σε 3-4 ώρες έχει λιώσει 1 κιλό κερί. Τους καλοκαιρινούς μήνες πάμε στο μισό χρόνο. Και συνέχεια το γίνει, δηλαδή με το που θα βλέπετε ότι θα λιώνει, ανοίγεται, συμπληρώνεται. Βέβαια το τζάμι από τη μέσα μεριά, όσο δουλεύει και αναπτύσσει θερμοκρασίες, γιατί μέσα πάει 60-70 βαθμούς, δηλαδή το νερό είναι ζεματιστό, θα γεμίσει ατμούς, υδρατμούς. Μη σας απασχολεί αυτό, δεν αλλάζει κάτι, θα την κάνει τη δουλειά του. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτά τα πανάκια είναι πυκνά. Αυτό είναι βέβαια καλό, γιατί το κερί που θα μένει κάτω θα είναι πολύ καθαρό, αυγουλή, δηλαδή κροκί χρώμα, πολύ όμορφο κερί. Αλλά στουμπώνουν και γρήγορα. Αν θα δείτε ότι δεν στάζει αρκετά, το πετάτε και βάζετε άλλο, δεν είναι 10 λεπτά το ένα έχουν αυτό.
Αυτός είναι ο ερασιτεχνικός κυρωτίκτης. Δοκιμάστε το. Καλή επιτυχία. Είναι πολύ απλό σαν κατασκευή. Και το κεράκι που βγαίνει μέσα είναι πολύ καθαρό. Δηλαδή μπορείτε και κατευθείαν να το χρησιμοποιήσετε από έπιπλα μέχρι κυραλιφές. Είναι δηλαδή καλλιντικής ποιότητας. Γιατί είναι πάρα πολύ πυκνό αυτό. Δηλαδή κρατάει τα πάντα. Καλή επιτυχία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.